Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Να είμαστε και πάλι εδώ, lifestyle και σήμερα όπως κάθε εβδομάδα, πιστεί στο ραντεβού μας. Πιστεύω να είστε καλά, έτσι, και αν δεν είστε καλά, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να σας αναβάσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ σήμερα και φυσικά έχουμε μια πολύ καλή τραγουδίστρια σήμερα καλεσμένη μας. Καλεσμένη μας λοιπόν σήμερα μια τραγουδίστρια την οποία την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, την έχουμε χειροκροτήσει από τις πίστες της Θεσσαλονίκης και ίσως οι παλαιότεροι και οι νεότεροι βέβαια την αγαπούν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ντίνα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα. Ντίνα, καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, πώς θα πάμε, πού είμαστε φέτος? Κλασικά πια. Δίχορδο, στο Δίχορδο. Ναι, για πέμπτη σεζόν. Περνάμε καλά εκεί? Πάρα πολύ καλά. Πες μας λίγο για το, για το σχήμα που υπάρχει. Το σχήμα, κοίτα, ξέρεις ότι ο χώρος είναι αρκετά διαφορετικός από τους χώρους τους συνηθισμένους, αυτούς τέλος πάντων που διασκεδάζουν, έτσι, κατά κόρον οι Θεσσαλονίκοι. Είναι όμορφος χώρος όμως. Είναι ιδιαίτερος χώρος. Παρείστικος μπορώ να πω. Παρείστικος, ιδιαίτερα καλλιτεχνικός και πολιτισμιακός, επέτρεψέ μου να το πω. Το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση, γιατί ξέρω τι συμβαίνει εκεί μέσα εδώ και 5 χρόνια και είμαι πολύ, αν θες, τυχερή. Τυχερή με την έννοια ότι πραγματικά νιώθω ότι λειτουργώ καλλιτεχνικά. Ίσως ένας καλλιτέχνης εκεί βγάζει τα αποθυμένα του, από τα καλλιτεχνικά. Τα καλλιτεχνικά. Ναι, αυτό εννοώ. Γίνεται και μόνο από την επιλογή των τραγουδιών καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Ναι. Από την επιλογή των μουσικών, φέτος έχουμε 12 ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Μεγάλη υπόθεση πάντως. Αν και ο χώρος δεν είναι τόσο μεγάλος. Ακριβώς. Δεν σε παραπέμπει ότι θα μπορούσε να γίνεται αυτό. 12 άτομα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί έχουμε εκτός από τη βασική ορχήστρα 4 βιολιά. Εκπληκτικά πράγματα. Πάντως, ειλικρινά σου λέω, δεν ήρθα φέτος καθόλου. Θα περάσει να μας δεις και θα καταλάβεις. Σου λέω την αλήθεια. Αλλά επειδή ήρθα και πέρσι και προπέρσι, ο χώρος μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα ζεστός. Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι ο θαμώνας που θα πάει εκεί πέρα θα περάσει όμορφα. Να σου πω κάτι. Έρχονται πολλές φορές τα συνέδρια που γίνονται τα Πανελλήνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και έρχονται από Αθήνα, από διάφορα μέρη. Έρχονται Αθήνα και λέει: μα είναι δυνατόν αυτό το μαγαζί το ξέρει η πόλη. Το ξέρουν αυτοί που θέλουν να το ξέρουν, έτσι, και σε αυτούς που ταιριάζει. Αν και ταιριάζει σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, γιατί και η νεολαία. Αυτό θα έλεγα, γιατί η μουσική τουλάχιστον. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το Δίχορδο. Πια είναι. Θεωρώ ότι πια είναι στίγμα για την πόλη. Είναι ένα ιδιαίτερα καλλιτεχνικό στίγμα. Εσύ όμως ξεκίνησες από μεγάλες πίστες. Ναι, βέβαια. Έτσι, δεν είναι. Βέβαια. Εκεί ίσως βρήκες τον εαυτό σου, σε αυτό το χώρο. Να σου πω κάτι, δεν ξεκίνησα από μεγάλες πίστες. Βρέθηκα και σε μεγάλες πίστες. Εγώ ξεκίνησα με μια κιθαρούλα, παίζοντας 2-3 πραγματάκια. Στην πορεία σε πιάνο μπαρς, γιατί πάλι εκεί ήταν η δική μου φυσική διάθεση. Στην πορεία βρέθηκα σε μεγάλες πίστες, πραγματικά. Και δεν το μετανιώνω έτσι, γιατί κέρδισα τεράστια εμπειρία. Και βρέθηκα δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα, όπως είναι η Ελένη Βιτάλη. Και την Γκρέη, η Πίτσα Παπαδοπούλου και πολλά. Πάρα πολλά άλλα, ναι. Από την μάμη. Αλλά νομίζω πως η προτεραιότητά μου, ξέρεις, στο να υπάρχω μέσα στην οικογένεια και με ό,τι συνεπάγεται η οικογένεια, ξέρεις, δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να τρέξει περισσότερο. Έτσι λοιπόν βρέθηκα ξανά στα δικά μου τα παρείστικα, τα στέκια, τα όμορφα. Τα όμορφα. Και τα κυρίως παρείστικα. Λοιπόν, Ντίνα, πριν... Τον τέβη χρόνο πια. Ναι, κυκλοφόρησε ένα CD, έτσι. Ναι. Ντίνα Παπαϊωάννου, Σημάδια καιρού και εμείς. Σημάδια του καιρού και εμείς. Ναι. Λοιπόν, σημαδιακός και ο τίτλος όμως. Έτσι φαίνεται. Έτσι, είναι. Έτσι φαίνεται, ναι. Για πες μας λίγο για αυτή τη δουλειά. Από ό,τι βλέπω έχουν γράψει μεγάλα ονόματα. Ναι. Έχουν εμπιστευτεί μεγάλα ονόματα τα τραγούδια τους. Πράγματι. Όπως είναι ο Γιάννης Σουσπανός, ο Γιάννης Ουγανέλης, η μουσική, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά νιώθω τυχερή. Βέβαια, θα ακούσουμε κάποια στιγμή και τα τραγούδια. Έχει γράψει ο Γιάννης Σουσπανός, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Πάνος Φαλάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Φιγένεια Γιαννοπούλου, που χάσαμε αυτό και πρόσφατα. Πρόσφατα. Πάρα πολλοί αξιόλογοι, ο Μιχάλης ο Ανθής, ο Μιχάλης ο Ανθής και ο Ποάλας, ο Σοκράτης ο Χαλκιώτης και βέβαια έχω και κάποια δικά μου τραγούδια μέσα, ο Πέτρος ο Ήμβριος. Λοιπόν, είναι 10 κομμάτια από ό,τι βλέπω. Έτσι δεν είναι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα, πάμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Το ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πάμε λοιπόν.
ξανά. Ποτέ ξανά δεν θα σε δω. Ποτέ ξανά δεν θα σ' αγγίξω. Και τα στερνά τα λόγια που σου τραγουδώ, μες στην καρδιά μου θα τα μπήξω. Ποτέ ξανά τα μάτια σου τα φωτεινά δεν θα με ντύσουν γιορτινά. Ποτέ ξανά οι γειτονιές και τα στενά δεν θα μας βρουν μαζί ξανά. Ποτέ ξανά δεν θα σου πω ευχαριστώ για όσα έκανες για μένα. Ποτέ ξανά στα χέρια σου δεν θα κλειστώ να κλάψω για τα προδομένα. Ποτέ ξανά τα μάτια σου τα φωτεινά δεν θα με ντύσουν γιορτινά. Ποτέ ξανά οι γειτονιές και τα στενά δεν θα μας βρουν μαζί ξανά. Ξανά οι γειτονιές και τα στενά δεν θα μας βρουν μαζί ξανά. Άλλη μια φορά εδώ στο Fix Life η επιτυχία συνεχίζεται. Ο Πάνος Κιάμος είναι κοντά μου και επέτρεψέ με να πω ο φίλος μου ο Πάνος Κιάμος, γιατί είσαι πολύ φιλόξενο άτομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καταρχάς, σε ευχαριστώ
που έρχεσαι εδώ και μας στηρίζεις. Ένας χαμός γίνεται. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό που ζούμε δηλαδή φέτος είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι μεγάλη τιμή, νομίζω, για κάθε καλλιτέχνη να ζει τέτοιες στιγμές, να ζει τέτοιες βραδιές. Ήσουν εδώ και χτες, άλλη μια καθημερινή. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται και τις καθημερινές. Και θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτή η παρουσία του κόσμου. Μη μας